Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλημέρα. Αριστοτήτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2020 και είμαστε εδώ με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου για να μιλήσουμε για ένα ακόμη θέμα από αυτά που μας ζητήσατε. Καλώς όρισες, κουμπάρα, στο κανάλι μας. Καλώς σε βρήκα. 15 Σεπτεμβρίου, όχι Οκτωβρίου. Α, καλά. Ξανά από την αρχή. Βιάστηκες να διώξεις το Σεπτέμβριο. Παρακολουθούμε καλά. Καλά. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2020. Καλημέρα, Αριστονίκη. Καλημέρα. Ελπίζω να είναι καλός ο ήχος που το κάνουμε διαδικτυακά αυτό. Είχαμε κανονισμένο γύρισμα, λέγω, έφυγα εκτάκτως για διακοπές, οπότε το κάνουμε μέσω Skype. Το θέμα μας σήμερα είναι ένα θέμα που έχουν επιλέξει πάλι για οι τηλεθεατές μας, οι ακολούθοι στο κανάλι. Ο τίτλος είναι «Ερχομός δεύτερου παιδιού στην οικογένεια, ψυχολογία του πρώτου». Και βασικά είναι για τη ζήλια. Χαίρετε, λέει φίλοι. Σας παρακολουθώ, σας εκτιμώ και πιστεύω με τις γνώσεις και τις απόψεις σας. Θα ήθελα μια σύντομη καθοδήγηση το πώς χειριζόμαστε τον ερχομό του δεύτερου παιδιού ως προς το μεγαλύτερο αδερφό. Έχω μια κόρη 5 ετών και περιμένω σε λίγους μήνες αγοράκι με το καλό να έρθει φίλη μας. Δείχνει να το θέλει πολύ, αλλά όσο πλησιάζει ο καιρός, τώρα νιώθω πως αγχώνεται στην ιδέα της αλλαγής. Εκνευρίζεται που δεν μπορώ να κινούμε τόσο εύκολα και να παίζω όπως πριν μαζί της. Έχω διαβάσει αρκετά, στη θεωρία ξέρω τι πρέπει να λέω κλπ. Αλλά ξέροντας την κόρη μου, φοβάμαι την ώρα που θα έρθουμε σπίτι με ένα νέο μωράκι, το οποίο και θα μείνει για πάντα πλέον μαζί μας. Είναι μεγάλη και καταλαβαίνει. Ενώ λόγω κορονοϊού δεν θα μπορεί να έρθει να το δει αρχικά στην κλινική, άρα θα εμφανιστούμε κατευθείαν στο σπίτι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο θέμα για πολλούς γονείς. Και ίσως να μπορούσε να γίνει ένα βίντεο ακόμα με τη Δόκτωρα Αριστονίκη. Να είσαι καλά, φίλοι. Η ώρα η καλή για τον ερχόμενο του νέου του παιδιού και η Αριστονίκη θα σου δώσει τα φώτα της. Με το καλό να έρθει το μωράκι. Λοιπόν, ναι, είναι ιδιάζουσες οι συνθήκες με την φετινή κατάσταση με τον κορονοϊό, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι καλό να προϋπάρξει έτσι αυτή η κατάσταση που λέμε στα παιδιά, ότι το αδερφάκι σου είναι πολύ χαρούμενο που θα είναι αδερφάκι σου και σου στέλνει δωρά. Θέλει πάρα πολύ να παίξετε, θέλει πάρα πολύ να είσαστε μαζί και τα λοιπά, που λέμε στα παιδάκια όταν έρχεται ένα νέο μωράκι στην οικογένεια, καθότι όλοι γενικότερα... Πώς? Πες μας το, μην το περνάς τα γρήγορα. Δώσε μας πληροφορίες, ναι. Τι πρέπει να πεις στο παιδί. Ναι, πρέπει να πεις ότι το αδερφάκι σου είναι πολύ χαρούμενο που θα είναι αδερφάκι σου και σου στέλνει αυτό το δώρο. Να δώσεις κάποιο δώρο, ας πούμε. Ξαναξεκίνα. Δείχνει ότι δεν είναι καλό το ίντερνετ σου. Πες μας... Το δικό μου. Το δικό σου, ναι. Πες μας με περισσότερα λόγια. Πες μας το. Εξήγα μας με μην του παίρνεις τα γρήγορα. Εξήγα μας τι πρέπει να πεις στο παιδί. Λοιπόν, πρέπει να πεις στο παιδί είναι ότι το αδερφάκι σου είναι χαρούμενο που θα είναι αδερφός σου, ανάλογα αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Σου στέλνει αυτόν το δωράκι που θα έρθει στη ζωή μας και τα λοιπά. Μπορείτε να πάρετε κάποιο δώρο για το παιδί, αυτό που είναι ήδη στην οικογένεια, τάχω ότι είναι από το αδερφάκι του που έρχεται. Και αυτό γίνεται γιατί όλη η σημασία δίνεται στο βρέφος και πολλές φορές νιώθει παραγκονισμένο το πρωτότοκο ή το δευτερότοκο μαζί με το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας και αυτό το κάνουμε απλά για να του δείξουμε ότι και είναι πολύ χαρούμενο γεγονός και γι' αυτόν σου στέλνει, ας πούμε, δώρον το παιδάκι και τα λοιπά, το βρέφος που θα έρθει. Άρα αυτό είναι καλό να γίνει και αυτήν την περίοδο που είναι οι διάζουσες οι καταστάσεις λόγω του κορονοϊού. Οπότε όταν πηγαίνει το βρέφος στο σπίτι, είναι καλό να το δείξουμε στο παιδάκι, να το αφήσουμε να το χαϊδέψει, να το αφήσουμε έτσι να το πάρει το χεράκι, να μπορεί όσο μπορεί ανάλογα με την ηλικία του να συμμετάσχει
τέλος πάντων στη φροντίδα του βρέφους, να την μπορεί να είναι να σας φέρει μια πάνα, να σας φέρει τα μωρομάντιλα, να σας φέρει την κρέμα του, να το ξέρω εγώ να του παίξει μέχρι να του ετοιμάσετε το γάλα του. Απλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει ένα παιδί ανάλογα με την ηλικία του, απλά για να νιώθει το παιδί ότι δεν ζητάτε, δεν αναζητάτε προσωπικό χρόνο μόνοι σας με το βρέφος παραγωνίζοντας το άλλο παιδί, ότι και εκείνον είναι μέλος της οικογένειας και εκείνος συμμετέχει στο μεγάλωμα του βρέφους που είναι αδερφάκιν του κτλ. Και είναι όμορφο αυτό και ζητάτε τη βοήθεια του γι' αυτόν ως μεγάλος αδερφός αδερφή μπορεί να την παράσχει. Οπότε αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Κατόπιν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να υπάρξει αντιζηλία, γιατί ακριβώς είναι μέσα στη διαδικασία και αυτή. Είναι φυσιολογικό να υπάρξουν και τσακωμοί, είναι φυσιολογικό να υπάρξουν και πειράγματα και παράπονα, αλλά και συγκρούσεις και το παιδί να σας βγάλει ενδεχομένως κάποια ψυχολογικά θέματα, να είναι, ξέρω εγώ, λυπημένο, να είναι νευρικό, να κάνει πιο πολλές αταξίες από τη συνήθως, να είναι περίλυπον. Υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις και είναι πραγματικά πολύ φυσιολογικές, γιατί είναι μια νέα πραγματικότητα και σίγουρα το παιδί περνάει και εκείνο τη φάση του αυτήν την ψυχολογική, ότι πλέον αλλάζει η ζωή του και εκεί που ήταν το επίκεντρο της προσοχής ενδεχομένως, πλέον δεν θα είναι το επίκεντρο της προσοχής. Οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρξουν όλα αυτά. Κάθε υγιής διαπροσωπική σχέση έχει μέσα και καυγάν, έχει μέσα και σύγκρουση, έχει μέσα και παράπονα. Είναι πολύ περίεργο μια σχέση μακροπρόθεσμα να είναι με λιγάλαν όλα και να μην έχει κανένας παράπονο και να μην έχει καμία σύγκρουση και όλα να πηγαίνουν λες και δεν υπάρχουν διαφορά. Να μην τρομάζει τη μανούλα το γεγονός ότι η κόρη της είναι πολύ φυσιολογικό και πιθανό να ζηλέψει από το γιο της να έρθει στο σπίτι. Να μην την τρομοκράτει, δεν είναι κάτι τραγικό. Είναι φυσιολογικό αίσθημα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι να το αποδεχτεί. Γιατί αν είναι στην ηλικία, ας πούμε, 2 με 5 που είναι προσχολική και είναι η ηλικία του εγωκεντρισμού, είναι πολύ δύσκολο έναν εγωκεντρικό παιδί να δεχθεί να παραγωνιστεί για χάρη ενός άλλου παιδιού, το οποίο ήρθε ανύποπτα, δηλαδή χωρίς να το ρωτήσει ενδεχομένως, εκτός αν ανήκει στην κατηγορία των παιδιών που ζητούσαν αδερφάκι. Και πάλι όμως, όταν ένα παιδί ζητάει αδερφάκι, ζητά συνήθως έναν αδερφάκι στην ηλικία του για να παίζει. Πάλι δηλαδή σκέφτεται τον εαυτό του. Πάλι σκέφτεται το πώς θα ικανοποιήσει τα δικά του θέλω. Δεν μπορεί να φαντασιωθεί ότι θα έρθει ένα βρέφος το οποίο θα το φροντίζουμε για 2 χρόνια, δεν θα μπορεί να παίξει, θα θέλει όλη τη σημασία, θα κλέψει στα εισαγωγικά τη μητέρα για πάρα πολλές ώρες, θα αλλάξει η κατάσταση στην οικογένεια, ο κόσμος της οικογένειας, γιατί αρχίζει η οικογένεια και μεγαλώνει, άρα αλλάζουν οι ρόλοι, αλλά κάποιος κάνει κάτι παραπάνω, κάποια πράγματα διαφοροποιούνται. Δεχομένως κάποιες δραστηριότητες που έκανε η οικογένεια να διαφοροποιούνται. Διαφορετικό να έχεις έναν παιδί και να πηγαίνεις βόρτα και διαφορετικό να έχεις και ένα βρέφος και να πηγαίνεις βόρτα. Θα πας σε άλλα μέρη βόρτα ενδεχομένως. Ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα μπορεί να μην μπορείς και καν να βγεις έξω μέχρι να σαραντήσει το παιδί κτλ. Οπότε αλλάζει η οικογένεια. Γίνονται καινούργια πράγματα, καινούργιες ρουτίνες πια. Οπότε πολύ φυσιολογικό είναι το παιδί να αντιδράσει. Γιατί ακόμα και να ζητάει το παιδί, είπαμε, ζητάει κάτι που εκείνο νομίζει. Έχει μια δική του προσδοκία που μπορεί να μην προσυδειάζει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ καλό αυτό που να έχουν υπόψη τους οι γονείς, να μην πυροδοτούν τις ανταγωνιστικές συμπεριφορές, δηλαδή να μην δίνουν όλη τους τη σημασία στο έναν εκ των 2 παιδιών, και μιλάω πιο πολύ για το βρέφος, γιατί ο βρέφος δεν καταλαβαίνει αν του δώσουν ή όχι σημασία του άλλου παιδιού ακόμα σε αυτήν την. Όμως είναι και καλή ιδέα να παραμελεί και το βρέφος για το μεγάλο παιδί, γιατί αυτό βλέπουμε. Δεν θα παραμελεί στην ανάγκη του βρέφους φυσικά για το άλλον το παιδί, αλλά ούτε και το άλλον το παιδί για την ανάγκη του βρέφους. Ενώ δηλαδή το άλλο άκρο γονέων που προσπαθούν να διαχειριστούν τη ζήλια του μεγαλύτερου παιδιού είναι όταν γεννηθεί το μικρότερο παιδί να δίνεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή
και χρόνο στο μεγάλο παιδί και παραμελώντας το βρέφος του στείλει το βρέφος είναι βρέφος, δεν καταλαβαίνει. Και μπορεί ναι. τα δεύτερα παιδιά, τα τρίτα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τα νεότερα παιδιά μιας οικογένειας να είναι αδικημένα από αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή μπορεί να συμπαραχθεί και το μικρό παιδί να είναι το πιο αγαπημένο από όλους, αλλά και να είναι και το πιο παραμελημένο από τους γονείς κυρίως. Φυσικά, μπορεί να είναι και το πιο παραμελημένο. Μια διάκριση. Χρειάζεται να γίνεται μια καλή εξισορρόπηση δυνάμεων και να βοηθάνε όλα τα μέλη της οικογένειας, προκειμένου το ούτε ο ένας να παραγκονίζεται, ούτε ο άλλος να παραγκονίζεται. Αυτό θα έλεγα, Αριστονίκη, ότι στην περίπτωση εκείνη που το ζευγάρι είναι μαζί, που είναι οι περισσότερες περιπτώσεις όταν έρχεται ένα παιδί στον κόσμο, δεύτερο παιδί μιας οικογένειας, να είναι μαζί ο πατέρας και η μητέρα, είναι καλά να κάνουν μια καλή κατανομή των εργασιών, να προγραμματιστούν από τώρα πριν από τη γέννα, πώς θα μοιραστούν μεταξύ τους τη φροντίδα των δύο παιδιών. Γιατί να σου πω έτσι, μια προσωπική εξομολόγηση, βλέπαμε αυτές τις μέρες οικογενειακά βίντεο. Των παιδιών μου όταν ήταν μικρά, τα οποία τα έχουμε περάσει σε συνδύ και τα βλέπουμε. Και παρατηρήσαμε, και ήταν ορθό αυτό που έλεγε η κόρη μου, ότι τα βίντεο που ήταν η Κυριακή Μωρό ήταν πολύ λιγότερα από τα βίντεο που όταν ήταν ο Λάζαρος Μωρό, που ήταν το πρώτο μου παιδί, και ότι στο μεγαλύτερο μέρος των βίντεο που ήταν η Κυριακή Μωρό, ακουγόταν ο Λάζαρος να κλαίει, να γκρινιάζει και γενικώς να κλέβει την παράσταση. Και συζητούσαμε πώς θα μπορούσα εγώ να το ισορροπήσω αυτό. Και μάλιστα και ο Λάζαρος είπε πω ότι χαρακτήρα ήμουνα. Το καημένο ήταν 2,5 ετών, δηλαδή μπορεί να κατηγορήσει τον εαυτό του. Και συζητώντας το γιατί θέλαμε αυτή η εμπειρία να είναι χρήσιμη για τους ιδίους στην περίπτωση που θα αποφασίσουν να έχουν δική τους οικογένεια και να έχουν δικά τους παιδιά και να τους αποβεί χρήσιμη αυτή η εμπειρία, ότι θα μπορούσαμε εμείς, αν ήμασταν πιο όριμοι γονείς και πιο κατασταλαγμένοι, να είχαμε προγραμματιστεί καλύτερα, ώστε με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, το πρώτο παιδί κάποιες ώρες να είναι με τον ένα γονιό, κάποιες ώρες με τον άλλο, να μην είναι συνέχεια και τα δύο παιδιά στο ίδιο περιβάλλον και λόγω του ότι ο μεγαλύτερος μιλούσε και μπορούσε να αντιδράσει, να εξασφαλίζει, ξέρω, το 95% της προσοχής. Και αυτό σε μια βιντεοκασέτα, σε ένα βίντεο φαίνεται, σε ένα οικογενειακό βίντεο. Βλέπεις πόση ώρα μιλάει ο μεγάλος, πόση ώρα μιλάνε στον μεγάλο, πόση ώρα η κάμερα είναι πάνω στον μεγάλο και εκεί στο background το βρέφος του Ρόνι Μερό, για παράδειγμα. Κυριακή μου, συγγνώμη που βγάζω τα... Και μονίμως η μπαταρία είχε τελειώσει. Τελείωσε η μπαταρία. Δηλαδή, πηγαίνοντας πίσω στη δική μου την περίπτωση, όταν ήμουνα μαμά δεύτερου παιδιού, ήμουνα προετοίμαστη όσον αφορά αυτή τη διαχείριση της νέας συνθήκης. Και όφυλα, και τον συμβουλεύω και τις νέες μαμάδες τώρα και τη φίλη που έστειλε την επιστολή, να προγραμματιστώ νωρίς, ότι τώρα θα έχω να το θεωρήσω δεδομένο, όπως το θεωρεί και η φίλη δεδομένο για το πεντάχρονο παιδί της, ότι θα αντιδράσει. Ότι θα κάνει εκδραμάτιση το μεγαλύτερο παιδί, θα ζητάει περισσότερη προσοχή, θα μπορεί να γκρινιάζει περισσότερο, να κάνει περισσότερες αταξίες, δηλαδή θα κάνει πολύ εμφανή την παρουσία του και ίσως ένα πρόγραμμα εκπεριτροπής, δηλαδή μια-δυο ώρες τη μέρα το μεγάλο παιδί να είναι μόνο με τη μαμά και το βρέφος να είναι με τον πατέρα ή με μια γιαγιά ή με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Τα άλλα μέλη της οικογένειας, ο πατέρας να έχει έγνοια να κάνει πράγματα με το μεγαλύτερο παιδί. Την ώρα που θα θυλάσει η μητέρα το μικρό το παιδί, να πάρει το μεγαλύτερο μια βόλτα, να παίξει μαζί του ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, να παίξει... δηλαδή να υπάρχει αυτός ο καταχωρισμός και να μην είναι όλα πάνω σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα να αναθέσει και στο σύζυγο της, αν ήδη δεν αναλαμβάνει ίσο μέρος του κόπου της ανατροφής των παιδιών και ιδιαίτερως ένα βρέφος, εκ των πραγμάτων θέλει πιο πολύ τη μάνα και λόγω του θυλασμού. Ενώ το μεγαλύτερο παιδί, το οποίο έχει αναπτυγμένο και τον λόγο, μπορεί και με τον πατέρα να περάσει ποιοτικό χρόνο. Ξέρω αν είναι αυτή η εισήγηση μου, δεν είμαι παιδοψυχολόγος. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, οι ίδιες ρουτίνες που είχαν διατηρηθεί στο παιδί να συνεχίσουν να υπάρχουν. Δηλαδή, αν το παιδί, ας πούμε, πήγαινε σε κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες ή αν συνήθιζαν το απόγευμα να πηγαίνουν στο πάρκο ή να πηγαίνουν κάπου να παίζουν ή αν συνήθιζαν το Σαββατοκυριακό επίσης να έχουν μια άρφα ρουτίνα που να άρεζε στο πρωτότοκο παιδί ή στο δευτερότοκο, αντίστοιχα με την κάθε οικογένεια, είναι καλό
γίνεται να συντηρηθούν αυτές οι συνθήκες, προκειμένου το παιδί να μην νιώθει ότι με τον ερχομό του, το αδερφάκι του επί της ουσίας, έκανε τα πράγματα διαφορετικά στη ζωή του και επέφερε μια διαφορετική αντιμετώπιση που δεν του αρέσει πια. Δηλαδή, όσο γίνεται, αν γίνεται, να διατηρηθούν οι ίδιες συνθήκες, προκειμένου και το πρωτότοκο να αισθάνεται την ασφάλεια ότι δεν παραγωνίζεται. Μήπως είναι καλή ιδέα, αν θα αλλάξουν οι ρουτίνες, που σαφώς θα αλλάξουν με ένα νέο παιδί, να αλλάξουν πριν τον ερχομό του, τόσο ώστε να είναι συνηθισμένο, να εισαχθούν νέες ρουτίνες. Αν υπάρχει αυτή η συνθήκη που σημαίνει ότι θα αλλάξουν κάποιες δραστηριότητες που μπορεί να κάνει το παιδί, ή θα πας σε άλλο σπίτι, ή εκεί που είναι δεν βολεύει να έχει τις ίδιες δραστηριότητες, ή επειδή ακριβώς τα οικονομικά της οικογένειας θα αλλάξουν, δεν παίρνει την οικογένεια να κάνουν τα ίδια πράγματα, είναι καλό να αρχίσουν να διαφοροποιούνται πριν τον ερχόμο του βρέφους, για να μην το συνδέσει το παιδί. Με έχει εξωστραγγίσει. Λοιπόν, ιερά νεύρα εύχομαι στη φίλη. Καλή δύναμη, καλή υπομονή. Προγραμματίσου. Δράσε στρατηγικά. Θεώρησε το δεδομένο ότι θα ζηλέψει το πρώτο παιδί. Μπορεί να σε εκπλήξει ευχάριστα και να μην ζηλέψει. Εμένα η μάνα μου αρεστούν και λέω ότι τη ζήλεψα. Και ήμουν τριών. Τι λένε, ότι του έκανε τρομερή εντύπωση ότι δεν είχα ζηλέψει. Ενώ περίμενα πώς θα ζήλευα, εγώ το είχα πάρει πατριωτικά το ζήτημα. Το μωρό μας και χαιρόμουν. Θυμάμαι κι εγώ σκηνές. Αλλά του είχε κάνει εντύπωση το γονέα μου ότι περίμενα πώς θα ζήλευα τον αδερφό μου, αλλά και έκτοτε νιώθω πολύ προστατευτικά προς τον αδερφό μου. Όχι ότι είμαι μαμά του, αλλά ξέρεις πώς είναι. Μπορεί και ένα παιδί να σε εκπλήξει, να μην ζηλέψει. Χωρίς να σημαίνει ότι ένα παιδί που ζηλεύει δεν είναι καλό παιδί. Και ο Λάζαρος που ζήλευε μικρότερος τώρα αγαπάει πάρα πολύ την αδερφή του και είναι πολύ συνδεδεμένη. Ενώ ότι έχει κάνει πολύ και με τη φάση μεγάλο που είναι το παιδί. Είναι, λέω, έχει να κάνει πολύ και με το η φάση ζωής που διανύει το παιδί που είναι ήδη στην οικογένεια. Δηλαδή, τη διαφορά ηλικίας πολλές φορές που μπορεί να έχουν, το ηλικιακό φάσμα. Μπορεί να έχει ένα παιδάκι, για παράδειγμα, αν έχει ένα θέμα στις υγείας χειρονούς, μπορεί αυτό να το κάνει πιο, να μην έχει καλή διάθεση και να μην μπορεί να δείχνει στις νέες συνθήκες. Δηλαδή, αυτά. Η ώρα η καλή, φίλοι. Όλα τα καλά, τις ευχόμαστε. Όταν έρθει με το καλό το παιδάκι και δει αντίστοιχα πώς θα αντιδράσει, εάν σε περίπτωση να αντιδράσει με έναν τρόπο έτσι τον οποίο δεν είναι τέλος πάντων κατανοητός από την ίδια και δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί να ζητήσει οπωσδήποτε συμβουλή, είναι εξειδικευμένη και μπορεί να αγοράσει διάφορα παραμυθάκια που υπάρχουν στην αγορά γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραμυθάκια στην αγορά, αντίστοιχα με την ηλικία του παιδιού πάντα, για να μπορέσει να προσπαθήσει να το διαχειριστεί και με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για παραμυθάκια στο Facebook, Αριστονίκη Θεοδοσίου, το προφίλ της Μελατινικούς Χαρακτήρες, Dr. Αριστονίκη Θεοδοσίου, η σελίδα της Μελατινικούς Χαρακτήρες, και αφού δεν μας λέει εδώ τα παραμυθάκια, στείλτε τις μήνυμα να σας τα πει. Φιλιά! Θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη. Γεια! Yeah.